Μάης του 1936. Οι καπνεργάτες της Θεσσαλονίκης κήρυξαν απεργία ζητώντας αύξηση των πενιχρών ημερομισθείων τους. Σε λίγο ενώθηκαν μαζί τους ένδειξη αλληλεγγύης και άλλες τάξεις εργαζομένων. Η απεργία έγινε πανεργατική. Και στις 9 Μαΐου, ενώ μια εντυπωσιακή διαδήλωση χιλιάδων απεργών προχωρούσε ειρηνικά προς το διοικητήριο, οι χωροφύλακες, με διαταγή της τότε κρατικής αρχής, χτύπησαν στο ψαχνό. Οι διαδηλωτές πυροβολήθηκαν με πιστόλια, ντουφέκια, ακόμα και πολυβόλα. Ο απολογισμός ήταν τραγικός. 12 νεκροί και δεκάδες τραυματίες από την πλευρά βέβαια των εργατών. Τότε ο λαός της Θεσσαλονίκης ξεχύθηκε στους δρόμους, έκλεισαν τα καταστήματα. Η απεργία εξελίχθηκε σε λαϊκή εξέγερση. Τα συγκλονιστικά αυτά γεγονότα μετέφεραν στο χώρο της τέχνης ο ποιητής Γιάννης Ρίτσος, ο συνθέτης Μίκης Θεοδωράκης και ο χαράκτης Τάσος. Ο επιτάφιος είναι το ευτυχισμένο αποτέλεσμα της συνεργασίας του ποιητή που έζησε τον Μάη του 1936 και του συνθέτη που αγκάλιασε το ποίημα αυτό 22 χρόνια αργότερα μέσα σε μια άλλη εποχή λαϊκών αγώνων και οραμάτων. Γνωρίζω την επιθυμία σας να μιλάτε μόνο μέσα από το έργο σας, κύριε Ρίτσο. Ωστόσο, θα μου επιτρέψετε να σας κάνω μια ερώτηση. Στον επιτάφιο, η ανοιξιάτικη ελληνική φύση παίρνει τη μορφή του σκοτωμένου αγοριού που επιζεί στις φλέβες των συντρόφων του. Ο θρήνος της μάνας οδηγεί στην προσδοκία της Ανάστασης. Πιστεύετε ότι σήμερα που το εσωτερικό και εξωτερικό τοπίο του ανθρώπου έχει επικίνδυνα αλλοιωθεί, εξακολουθεί να υπάρχει αυτή η αισιόδοξη προοπτική? Νομίζω καλύτερα απ' όλα θα μπορούσε να το αποδείξει ή απλώς να το δείξει το ίδιο το ποίημα. Εάν και κατά πόσον επιτρέπεται να είμαστε αισιόδοξοι ακόμα και στις μέρες μας. Ότι συνήθως η άνοιξη, η άνθηση επακολουθεί το ένα χειμώνα, ένα φθινόπωρο. Και έτσι πάντοτε μέσα σε όλη την ιστορική διαδρομή συχνά έχουμε πτώσεις, συχνά έχουμε παρακμές, αλλά αυτές προετοιμάζουν μια καινούργια ακμή, μια καινούργια άνθηση. Μέσα από το ίδιο το ποίημα θα το δούμε αυτό το πράγμα πολύ καλύτερα. Γιατί πάντα ένα ποίημα λέει πολύ περισσότερα από όσα μπορούμε να πούμε εμείς για το ποίημα. Και είναι απόδειξη ότι η ποίηση έχει ακόμα τη δύναμη να μας δίνει οράματα και να εξανθρωπίζει τη ζωή μας. Ελπίζομαι. Και αρχίζω. Θεσσαλονίκη, Μάης του 1936. Μια μάνα κατά μεσής του δρόμου μυρολογάει το σκοτωμένο παιδί της. Γύρω της και πάνω της βουίζουν και σπάζουν τα κύματα των διαδηλωτών, των απεργών καπνεργατών. Η μητέρα συνεχίζει το θρήνο της. Γιά μου σπλάχνο των σπλάχνων, καρδούλα της καρδιάς μου, πουλάκι της φτωχιάς αυλής, αν θέτης ερημιάς μου, πως κλείσαν τα ματάκια σου και δε θωρείς που κλαίω και δε σαλεύεις, δε γρικάς τα που πικρά σου λέω. Γιώκα μου εσύ που γιάτρευες κάθε παραπονό μου, που μάντευες τι πέρναγε κάτω από το σύνορό μου, τώρα δε με παρηγοράς και δε μου βγάζεις άχνα και δε μαντεύεις τις πληγές που τρώνε μου τα σπλάχνα. Πουλί μου εσύ που μου φέρνες νεράκι στην παλάμη, πως δε θωρείς που δέρνομαι και τρέμω σαν καλάμι, στη στράτα εδώ κατά μεσή στα άσπρα μαλλιά μου λύνω
και σου σκεπάζω τη μορφή στο μαραμένο κρίνο. Φιλώ το παγωμένο σου χυλάκι που σωπαίνει και είναι σαν να μου θύμωσε και σφαλιγμένο μένει. Ποιες στιγμές ζωντανεύουν στη μνήμη σας από την εποχή της πρώτης σας επικοινωνίας με το ποίημα «Επιτάφιος» και της συνεργασίας σας με τον ποιητή? Ήμουν στο Παρίσι το 1958, είχα φύγει το 1954. Τότε ο Γιάννης Ρίτσος νομίζω ότι απελευθερώθηκε την εποχή εκείνη, το 58, έφυγε από τον Άγιο Στράτη. 54 βγήκε, αλλά το 58 μου έστειλε στα βιβλία. Ναι. Το 58 βγήκε η δεύτερη το 56 ακριβώς ύστερα από 20 χρόνια, επειδή το βιβλίο αυτό ήταν απαγορευμένο επί μία εικοσαετία, και η δεύτερη έκδοση έγινε το 1956. Και θα ρω το 57 και όχι το 58. 57 θα μου το έστειλες, ναι. Ναι, στο Παρίσι. Ναι. Και έγραφες μάλιστα μέσα στην αφιέρωσή σου ότι αυτό το βιβλίο εκάηκε στις στήλες του Ολυμπίου Ιδιός.
Ήταν έκδοση του Ριζοσπάστη, είχε βγει σε 10.000 αντίτυπα εκείνο τον καιρό και μέσα σε 2 μήνες είχαν εξαντληθεί και από το Λαϊκό Βιβλιοπωλείο κατασχέθηκαν τα 200 τελευταία αντίτυπα που κάηκαν στις στήλες του Ολυμπίδιος μαζί με όλα τα προοδευτικά βιβλία της εποχής εκείνης. Εμένα με τον Ρίζο, τα 3 έργα που έχω γράψει, τα λαϊκά, γράψει τον Επιτάφιο, τη Ρωμιοσύνη και τα 18 γιανοτράγωδα της πικρής πατρίδας και φυσικά και της γειτονιάς του κόσμου. Γειτονιάς του κόσμου. Και εκτός από την 7η Συμφωνία. 7η Συμφωνία, ναι. Λέμε τα λαϊκά. Ναι. Σημαίνει το εξής, ότι η πρώτη έτσι επαφή με προβληματίζει. Δηλαδή είναι σαν ένα τρυπάνι που μπαίνει μέσα μου και ψάχνει να βρει κάποια φλέβα. Εκείνο που είναι πιο χαρακτηριστικό είναι με τη Ρωμιοσύνη. Τη Ρωμιοσύνη μου την είχαν φέρει ορισμένες γυναίκες φυλακισμένων, γιατί ήταν γραμμένο με τα χέρια του Ρίτσου. Έπρεπε όμως να έρθουν τα γεγονότα και η ωριμότητα δική μου. Και τότε γι' αυτό λέω για τους δρόμους του Αρχάγγελου, για τον Αρχάγγελο Μιχαήλ. Διότι θυμάμαι όταν έγιναν τα γεγονότα των Επιφανίων κάτω στον Πειραιά που πήγαμε το 1966 με τον Γιώργο Παπανδρέου και κάναμε τα δικά μας επιφάνειες στον Πειραιά. Και μετά η αστυνομία όρμησε και χτύπησε κόσμο, χτύπησε και εμένα και πήγα σπίτι μου χτυπημένος. Και όταν μπήκα μέσα στο δωμάτιό μου για να έτσι κάπως, γιατί ήταν ο έτρωγος μέσα τα παιδιά μου και ήθελα κάπως να ξεσκονιστώ, και τότε είδα επάνω στο πιάνο, βαλμένο από το χέρι του Αρχάγγελου Μιχαήλ, τη Ρωμιοσύνη. Αυτά τα δέντρα δεν βολεύονται. Και κάτσα και έγραψα μονορούφι τη Ρωμιοσύνη. Αυτό έγινε και με τον Επιτάφιο. Το διάβασα και τότε οργανώναμε στο σπίτι μας μία βραδιά, γιατί ήταν οι εκλογές και εμείς οι εδαίτες του Παρισιού θα κάναμε ένα βράδυ, μία βραδιά στο σπίτι μας για να μαζέψουμε και λίγα χρήματα να στείλουμε συμβολικά και την εκλογική, έτσι, γιατί είμαστε τότε όλοι μας η σκέψη ήταν στα τα γεγονότα που γινόταν στην Ελλάδα κάτω. Τα γεγονότα, με συγχωρείτε, ήρθα δηλαδή 22 χρόνια μετά. Μετά, ναι. Τότε λοιπόν πήγαμε σε κάποιο μπακάλικο να αγοράσουμε τα γνωστά, έτσι, τα ελληνικά, ελληνικό μπακάλικο, και έμεινα εγώ σε αυτοκίνητο μέσα και είχα μαζί μου τον Επιτάφιο. Και με τον ίδιο τρόπο που έγινε με τον Τύπ, με τον Ρίτσο, με τον Ρωμιοσύνη, έγραψα στο περιθώριο του βιβλίου νομίζω και τα 20 τραγούδια. Και αμέσως μετά κάποιος τα αντέγραψα, η κόλλα δεν χωρούσε παρά μόνο 7 τραγούδια και τα έστειλα στο Γιάννη για να τα δει. Για μένα ο Επιτάφιος, δηλαδή το Ρίτσο τον ανεκάλυψα πολύ πιο πριν. Θα διακόψω να σου πω την εντύπωση πραγματικά που μου έκανε, γιατί ήταν τα πρώτα ποίηματά που είχαν μελοποιηθεί και μου έκανε τρομερή εντύπωση και είπα, μα είναι δυνατόν η ποίηση να βρει μια πλήρη αντιστοιχία με τη μουσική? Μέχρι την ώρα έλεγα ότι είναι η κάθε τέχνη είναι αυτάρκης και δεν έχει και ανάγκη από τη βοήθεια της άλλης. Αλλά όταν έγραψες τον Επιτάφιο και αργότερα φυσικά που έγραψες τη Ρωμιοσύνη που ήταν μεγάλη δόξα σου, είπα πραγματικά ότι εδώ πέρα είναι ένας δρόμος για να πλησιάσει η ποίηση μέσω της μουσικής εκείνους τους ανθρώπους που δεν θα τους πλησίαζε ίσως ποτέ χωρίς τη βοήθεια της μουσικής.
Πω μόνο ότι στην κατοχή, όταν τον ανακαλύψαμε, το Ρίτσο, και τότε μας άρεσε να απαγγέλουμε διάφορα ποίηματα κλπ. Όπως και το δεκάλογο του Γιφτού Παλαμά κλπ. Κάναμε βραδιές έξω στην Ήπεθρο, απαγγέλλοντας ποίηματα. Το βράχο αυτό τον ονομάσαμε ο Βράχος του Ρίτσο, όχι να το ξέρει ο Γιάννης. Όπου απαγγέλαμε το τραγούδι της αδερφής, το εμβατήριο του ωκεανού, την Ιαρινή Συμφωνία, που ήταν όνειρό μου από τότε να την κάνω μουσική, και τον Επιτάφιο φυσικά. Μετά αυτά έγιναν το 40. Μεσοράφησαν όλα τα γεγονότα του 40 μέχρι 45, τα άλλα γεγονότα 45 μέχρι το 50. Ακριβώς, επειδή λέτε για τα γεγονότα. Ναι. Να πω λίγο τα γεγονότα για ναι, το 36. Πώς βλέπετε. Το 36 έγιναν τα γεγονότα για αυτή η απεργία που σκοτώθηκαν αυτοί οι εργάτες. Ναι. Πώς βλέπετε τα γεγονότα του Μάη σε συνδυασμό με τα γεγονότα της εποχής που συνθέσατε τον Επιτάφιο και το παρόν που ζούμε όλοι μας? Ήταν ίσως ένα πρώτο αγωνιστικό ξεκίνημα αυτό. Ήταν δηλαδή, γιατί φυσικά ήταν, δεν έχω υπόψη μου σε ποιες άλλες συγκεντρώσεις και διαδηλώσεις σκοτώθηκαν εργάτες. Αλλά φυσικά μετά όταν ήρθε η κατοχή, ο τόπος γέμισε νεκρούς, γέμισε πτώματα, αλλά αυτό όμως έπαιρνε το χαρακτήρα ενός συμβόλου. Και νομίζω ότι πέραν από το γεγονός αυτό καθεαυτό, ο Ρίτσος, ο ποιητής δηλαδή, ο ποιητής, μαζί με εκείνον τον τυχαίο φωτογράφο, με εκείνη τη φοβερή φωτογραφία που είχε τη μάνα επάνω στο παιδί, ένα συμβάν ας πούμε, που το ένα πολύ γενικό το κάνει ειδικό, το αποτυπώνει σε μια φωτογραφία, μια μάνα πάνω από το πτώμα του παιδιού. Μετά έχει το ποιητής, ο οποίος το αποθανατίζει πλέον, το κάνει, το μυθοποιεί. Αυτό έχει αυτή τη σημασία ο Επιτάφιος.
Από εκεί και πέρα, ό,τι γεγονότα ήρθαν, ό,τι γεγονότα αναφέρονται πλέον σε αυτό το γεγονός. Δηλαδή ο επιτάφιος εμπεριέχει μέσα του όλο το έπος του ελληνικού λαού. Όσο ξεκινάει από μια ορισμένη συγκεκριμένη ιστορική στιγμή και γίνεται έχει μια πλέον διαχρονικότητα. Και γι' αυτό έχει μέσα εφαρμογή εκείνη, σε άπειρα γεγονότα. Σε αυτούς τους τοίχους μέσα όλα τα γεγονότα τα οποία ζήσαμε από το 40 μέχρι το 45 στην πρώτη φάση της εθνικής αντίστασης. 45 μέχρι 50 στη δεύτερη φάση του εμφυλίου πολέμου. Που την περάσαμε. Στην περίοδο της Χούντας. Ναι, μετά ήρθε βέβαια η Χούντα. Το διάστημα μεταξύ 50 και 60 ήταν ένα πολύ δύσκολο διάστημα, τουλάχιστον για εμάς οι οποίοι είχαμε ταλαιπωρηθεί σε εξορίες, φυλακές κλπ. Και για το Παρίσι, ας πούμε, ήταν μια φυγή, ας πούμε, για εμάς, μια λύση για να φύγουμε από την. Γιατί μας κυνήγαγαν, ας πούμε, οι αφιάλτες και όσα είχαμε ζήσει στην Ελλάδα. Εγώ δε ειδικότερα, επειδή ήμουν διχασμένος πάντοτε ανάμεσα στη λαϊκή μουσική και συμφωνική μουσική, στο Παρίσι πήγα να κάνω συμφωνική μουσική. Αλλά μπορώ να πω ότι η συμφωνική μουσική ήταν η επίσημη σύζυγός μου, αλλά η λαϊκή μουσική ήταν η αγαπημένη μου. Πάντοτε ήθελα να, καθώς έγραφα συμφωνική μουσική, στο πιάνο έγραφα λαϊκά τραγούδια. Επομένως σας επηρέασαν τα αυτό... σύμβολα, εικόνες, τα ελληνικά στοιχεία, το μυρολόγιο 15σύλλαβος. Όλα αυτά σας επηρέασαν. Ήταν σε μια αστραπή. Αστραπή που όλα αυτά τα βιώματα που είχα μέσα μου, τα βιώματα, καλά θα το ρωτώ. Και ιστορικά και αισθητικά βιώματα. Γι' αυτό μες στον επιτάφιο θα δείτε ότι μουσικά, και αυτό βέβαια είναι και ποιητικά, απεικονίζεται, αν θέλετε, ολόκληρη η μουσική γεωγραφία, το μοσαϊκό της μουσικής της ελληνικής. Δηλαδή θα έχω μέσα εδώ και το επτανησιακό και το κριτικό στοιχείο και το λαϊκό στοιχείο και το ρεμπέτικο στοιχείο. Όλα είναι μέσα στην... γιατί ακριβώς αυτά τα ακούσματα τα οποία είχα σε όλη αυτή την περίοδο, ακούγοντας τη μουσική στους, εκεί που έζησα κλπ. Λέμε τη λαϊκή μουσική, αλλά αυτό ήταν ο καταλήτης. Δηλαδή η ποίηση του Ρίτσο ακριβώς απελευθέρωσε όλες αυτές που είχα μέσα με τις μελωδίες για να μπορέσουμε σε 8 μελωδίες να δώσω όλο το ηχητικό σήμα που είχα. Έδωσε μια τεράστια μουσική τοιχογραφία. Oh,
Εμείς έχουμε, νομίζω, ότι στον πολιτισμό μας, ίσως λόγω ορισμένων συγκυριών, λόγω του ότι ο ελληνισμός επέζησε χάρη στη δημοτική ποιήση, στο δημοτικό τραγούδι. Και είχε την τύχη του ελληνικού έθνους να έχει ένα Διονύσιο Σολωμό, πάνω που δεν είχε μουσική. Ο οποίος έδωσε ακριβώς την πρωτοκαθεδρία στην ποιήση. Επομένως, δεν είναι τυχαίο ότι η Ελλάδα έχει δύο Νόμπελ, έχει δύο Λένιν της ποιήσης. Έχει τέσσερις διάσημους ποιητές. Και γιατί ακριβώς η ποιήση ελληνική είναι η μεγάλη κατάκτηση του ελληνικού λαού. Δεν είναι τυχαίο ότι ο μεγάλος μας δάσκαλος και ο μεγάλος μας επαναστάτης, όχι μόνο δικός μας, αλλά όλων των βαλκανικών λαών, είναι ένας ποιητής, ο Ρήγας Φεραίος. Ο οποίος είναι ο οραματισμός του Ρήγα Φεραίου είναι ακόμα 50 και 100 χρόνια μπροστά μας. Δεν έχουν πλησιάσει ακόμα. Είναι ένας ποιητής. Ότι ο Σολωμός έπαιξε το ρόλο τον τεράστιο τον οποίο έπαιξε, ας πούμε, σαν εθνικό ποιητής. Και τον Παλαμά και τον Σικελιανό. Ο Παλαμάς, όχι ο Παλαμάς, θα φτάσω στον Παλαμά. Και τον Βάρναλη. Όχι, και ακόμα και ο Κάλβος που δεν ήταν γνωστός, αλλά τι ρόλο έχει παίξει. Μετά ο Παλαμάς, βέβαια, τεράστιο. Ήταν ο πατέρας, ας πούμε, του ελληνικού έθνους. Ο Σικελιανός. Μετά ο Βάρναλης που στην άλλη. Και οι νεότεροι φυσικά, εδώ είναι ο Γιάννης κλπ. Λοιπόν, από τη στιγμή λοιπόν που αυτή η ποιήση. Καταφέραμε εμείς πλέον με τη μουσική μας να τη βάλουμε πλέον στις μεγάλες μάζες και γίνει κατάκτηση όλου του ελληνικού λαού. Νομίζω ότι η ομορφιά αυτής της ποιήσης έγινε η ομορφιά της ζωής μας. Αυτή είναι η ομορφιά. Ναι, τώρα λοιπόν πάμε πίσω. Εγκαταλείπουμε την ποιήση, εγκαταλείπουμε τα μεγάλα νοήματα, εγκαταλείπουμε το μελωδικό πλούτο και προσπαθούμε να μιμηθούμε, ας πούμε, τον τρόπο ζωής. Οι οποίοι μας ζηλεύουν, οι οποίοι μας έχουν σαν ιδάλματα εμάς τους Έλληνες κλπ. Όλα αυτά φυσικά έχουν και σχέση με τον τρόπο ζωής, έχουν σχέση με το ήθος. Oh,
Μέρα Μαγιού μου μίσεψες, μέρα Μαγιού σε χάνω, άνοιξη γε που αγάπαγες κι ανέβανες επάνω στο λιακωτό και κοίταζες, και δίχως να χορταίνεις άρμεγες με τα μάτια σου το φως της οικουμένης, και με το δάχτυλο απλωτό μου τα δείχνες ένα-ένα τα όσα καλά, τα όσα γλυκά και αχνά και ροδισμένα. Μαγιώκα μου, κι αν μου δείχνες τα αστέρια και τα πλάτια, τα βλέπα εγώ πιο λαμπερά στα θαλασσιά σου μάτια, και μου ιστορούσες με φωνή γλυκιά, ζεστή και αντρίκια, τόσα όσα μύτε του γυαλού δε φτάνουν τα χαλίκια. Και μου λες γε, πως όλα αυτά τα ωραία θα'ναι δικά μας, και τώρα εσβήστης και έσβησε το φέγγος και η φωτιά μας.
Νάχα το αθάνατο νερό, ψυχή καινούρια νάχα, να σου δίνα να ξύπναγες για μια στιγμή μονάχα, να δεις, να πεις, να το χαρείς ακέργιο το όνειρό σου, να στέκεται ολοζώντανο κοντά σου στο πλευρό σου. Βροντάνε στράτες και αγορές, μπαλκόνια και σοκάκια, και σου μαδάνε οι κορασιές λουλούδια στα μαλάκια. Έσμπηξε η μπλούζα το χακί, φαντάρο στον εργάτη, κι αστράφτουν όλοι μια καρδιά. Βουλή, σφιγμός και μάτι. Ω, τι όμορφα σας σμίγουνε, σαν αγαπιούνται οι ανθρώποι. Φεγκοβολάνε οι ουρανοί, μοσκοβολάνε οι τόποι, κι όπως περνάν λεβέντιδες, γεροί και αδελφομένοι, λέω και θα κατακτήσουνε τη γη στην οικουμένη. Όπου σε γιώκα μου να δεις πουλί να αγκαλιάσεις, και πριν κινήσεις μοναχό τον κόσμο να αγκαλιάσεις.
σου μπορεί να ξεχάσω. Με τα χεράκια σου αδειώ, τα χιλιοκαϊδεμένα. Όλη τη γης αγκάλιασα, όλα ήτανε για μένα. Φρόταν οι στράτες καγωνές, παλαιτώνιανε σοκάλια και σου μαδά. Γλυκέ μου, εσύ δε χάθηκες. Μέσα στις φλέβες μου είσαι. Γεια μου στις φλέβες ολουνών έμπα βαθιά και ζήσε. Thank you.
Άνοιξη για